Καλησπέρα σας. Είμαι η Ειρήνη Σοφού, ψυχολόγος, επιστημονικά υπεύθυνη των Dyslexia Sendes Larissas, Μέθοδος Παυλίδη. Καλησπέρα. Εγώ είμαι η Σοφία Ιράπτη. Εγώ είμαι φιλόλογος και υποψήφια διδάκτορ ειδικής αγωγής και είμαστε μαζί στην Λάρισα στο Dyslexia Centers. Είμαστε μια πολύ σημαντική εκδήλωση σήμερα εδώ. Διάλεξη σχετικά με το θέμα της δυσλεξίας, έτσι. Μάλιστα. Μαθησιακές δυσκολίες. Λοιπόν, πώς έχει ακριβώς το θέμα, δηλαδή. Η δυσλεξία και οι μαθησιακές δυσκολίες γενικότερα είναι ένα θέμα που απασχολεί όλο και περισσότερο εκπαιδευτικούς και γονείς και στη συνεργασία με ειδικούς μπορεί να βοηθηθεί ένα παιδί που έχει πολλές ικανότητες να προχωρήσει και να διαπρέψει τη ζωή του, όπως έκαναν πολύ διάσημοι δυσλεξικοί ανά τον κόσμο. Είμαστε πολύ χαρούμενες που προσκεκληθήκαμε σήμερα στο 31ο Δημοτικό Σχολείο εδώ στην πόλη σας στα Τρίκαλα και επίσης μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι στο κοινό μας είναι πολύ εκπαιδευτική όπως και σύμβουλοι ειδικής αγωγής της εκπαίδευσης. Μάλιστα, πάνω το ποσοστό είναι μεγάλο αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που υπάρχει. Διεθνώς το ποσοστό είναι περίπου 5%, 5% του μαθητικού πληθυσμού έχει δυσλεξία, αλλά δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών μένει αδιάγνωστο και τελειώνει το σχολείο χωρίς να διαγνωστεί ποτέ. Πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος, δηλαδή, σε πρώτη φάση. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να δει ότι κάτι συμβαίνει με το παιδί και να καθοδηγήσει τους γονείς να απευθυνθούν στους ειδικούς, οι οποίοι είναι οι εξειδικευμένοι ψυχολόγοι και οι ειδικοί παιδαγωγοί, για να διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη δυσκολία της δυσλεξίας. Αρκεί να τονίσουμε, για να μην γίνεται κάποιο σφάλμα, ότι η δυσλεξία είναι μια διαταραχή γραπτού λόγου και αφορά κυρίως την ανάγνωση και την ορθογραφία. Μάλιστα. Υπάρχουν διάφορες μορφές δυσλεξίας. Υπάρχει δηλαδή πιο βαριά μορφή. Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν διάφορες βαθμίδες. Υπάρχει η ελαφρά μορφή δυσλεξίας και φυσικά και η πολύ έντονη μορφή δυσλεξίας. Και πολλές φορές η δυσλεξία συνοδεύεται και από τη διάσπαση προσοχής, που δεν είναι μια μαθησιακή δυσκολία, αλλά πολλές φορές συνυπάρχει. Η δυσλεξία έχει αιτία βιολογική, γι' αυτό και η μόνη έγκυρη διάγνωση μπορεί να γίνει με κάποιο βιολογικό τεστ, που αυτή τη στιγμή είναι το τεστ της οφθαλμοκίνησης ή αλλιώς το τεστ Παυλίδη, και εφαρμόζεται διεθνώς στα κέντρα τα Dyslexia Centers, σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Ο περιφορικός λόγος με το γραπτό έχει διαφορά σε έναν που έχει πρόβλημα δυσλεξίας? Οι δυσλεξικοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τον προφορικό τους λόγο, μιλούν καθαρά. Πολλές φορές όμως λανθασμένα πιστεύετε ότι η δυσλεξία είναι πρόβλημα στον προφορικό λόγο. Είναι μόνο δυσκολία στον γραπτό, κυρίως στην ανάγνωση και στην μεταφορά της σκέψης στο γραπτό λόγο. Τα προβλήματα λόγου έχουν να κάνουν μόνο με την λογοθεραπεία. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην σημερινή ημερίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Καραθάνο, τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής, ο οποίος μας τιμάει για μία ακόμη φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους προέδρους, τους διευθυντές των σχολείων που παραβρίσκονται σήμερα εδώ, τους προέδρους των διοικητικών συλλόγων, των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, γονείς και κηδεμόνες που είστε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις κυρίες Ειρήνη Σοφού και Σοφία Ράπτη, οι οποίες ήρθαν από τη Λάρισα για το σκοπό αυτό. Ανήκουν στην ομάδα του κυρίου Παυλίδη, που καθηγητή μαθησιακών δυσκολιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ισόβιο μέλος του Διεθνούς Τμήματος Ερευνών Μαθησιακών Προβλημάτων, ο οποίος μάλιστα σήμερα ήταν και καλεσμένος σε πρωινή εκπομπή. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, αν θέλετε κάτι, διαφορετικά το λόγο στις κυρίες Ελλάδα. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που πήρε αυτή την πρωτοβουλία να έχουμε σήμερα μαζί μας την κυρία Ράπτη και την κυρία Σοφού για μία διάλεξη που είναι απαραίτητα χρήσιμη σε κάθε συνάδελφο για ένα θέμα όπως είναι η δυσλεξία. Ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά, ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Καραθάνο, τον κύριο Σύμβουλο Γενικής Αγωγής, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, κυρίως διευθυντές και κυρίως
των ειδικοτήτων που είναι μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφορά ένα πολύ μεγάλο μέρος του μαθητικού πληθυσμού, και η δυσλεξία και οι μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και η διάσπαση προσοχής, που είναι δύο πολύ διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα, και καλά θα είναι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς να γνωρίζουν, ώστε να μπορούν να το εντοπίσουν, να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Είναι το μορφωτικό του επίπεδο. Θα ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα. Αν έχουμε ένα παιδί το οποίο όταν πηγαίνει πρώτη δημοτικού, τον τρίτο μήνα της πρώτης από το σχολείο, διότι είναι καθυστερημένο. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να σας κάνω είναι το εξής. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το μέλλον αυτού του παιδιού? Θα είναι ένα παιδί το οποίο Τι πιστεύετε? Το δεύτερο σίγουρα. Ότι θα είναι καταδικασμένο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό το περιστατικό αναφέρεται πολύ προγενέστερα. Τώρα συμφωνώ και εγώ ότι δύσκολα κάποιος δάσκαλος θα χαρακτήριζε. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα αν γινόταν αυτό, το παιδί αυτό μένω. Ποιο είναι ο Έντισον, ο μεγαλύτερος εφευρέτης όλων των εποχών και ο οποίος ήταν δυσλεξικός. Εδώ λοιπόν και λέμε ότι η δυσλεξία είναι δεν πρέπει να εντοπιστεί έγκαιρα και να πάμε παρακάτω και γιατί. Των πολιτικών ηγετών ανά τον κόσμο ήταν η δυσλεξία, από τους πιο γνωστούς και πολιτικούς και εφευρέτης. Δεν ήταν όμως μόνο αυτοί. Μεγάλα ονόματα του Hollywood, όπως ο Σιλβέστερ Σταλλόνε, ο Τόμ Κρούζ, η Σερ, αλλά και ο Λεβιονίκης των Καταδύσεων, Γρηγόρης Λουγκάνης, έχουν κάνει κοινό. Υπήρξαν δυσλεκτικοί. Η δυσλεξία δεν είναι πρόβλημα της φύσης, αλλά μια βιολογική επιλογή. Τα δυσλεκτικά άτομα υπερέχουν στην ευφυΐα και διαπρέπει, κυρίως τα μαθηματικά και τη φυσική. Είναι και τα πλέον παρεξηγημένα από το περιβάλλον τους, γιατί η δυσλεξία δεν αναγνωρίζεται εύκολα, γι' αυτό και χρειάζονται την αμέριστη αγάπη και την κατανόησή μας.